Ελάτε τώρα να σταθούμε στην υπερπαραγωγή του Open για όσα συμβαίνουν όμως πίσω από τις κάμερες. Κόκκινο ποτάμι backstage λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί. Πάμε! Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την σειρά για να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο το μεγάλο αυτό τραγικό γεγονός που συνέβη στον ελληνισμό. Είναι μια τοιχογραφία πολύ ανθρώπινη και πολύ σημαντική. Είναι μια ιστορία ζωής. Είναι ιστορία υπόσχεσης που έχω δώσει στους προγόνους μας. Φέρτε και τη μέτρωνη σειρά, δέσποτα. Ελέπατο. Μόνο συναισθήματα μπορώ να καταθέσω. Γιατί η ρίζα μου είναι από τον Πόντο. Γίνεται πόλεμο, Σοφία! Είμαστε παγιδευμένοι. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν είχε αναφερθεί καμία σειρά μέχρι τώρα, ούτε κινηματογραφική ταινία στην Ελλάδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπουμε αυτό που συμβαίνει μέσα από τα μάτια ενός πολύ μεγάλου έρωτα. Δηλαδή το πολύ θετικό, το πολύ το φως με το σκοτάδι. Δεν πρόκειται για ένα προϊόν μυθοπλασίας, αλλά είναι η ιστορία μας, είναι μια αληθινή ιστορία. Και θέλω να τιμήσω την Ιφηγένεια και ελπίζω να τα καταφέρω. Αν στο ζητούσα, θα έκανες μια ευχή για μένα. Εγώ κάνω τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, ένα μεγάλο γιατρό τότε, Έλληνα, ήταν ο γιατρός του Σουλτάνου, ο οποίος είναι η μία από τις δύο βασικές οικογένειες της ιστορίας. Η Ιφηγένεια Παυλίδη είναι η μητέρα του Μίλτου και του Θέμη. Είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα που έχει δουλέψει όταν ήταν στα νιάτα της, αλλά πια είναι αρκετά ευκατάστατη. Αδελφέ μου! Θέμη μου! Μίλτο! Εγώ εστιάζω στο ότι τελικά ο πόλεμος δεν έχει σημαίες, δεν έχει θρησκείες. Έχει μόνο αδέρφια που σκοτώνονται μεταξύ τους. Καλώς όρισε, ξάδελφε, την ευχή σου. Η Εκκλησία αυτά τα χρόνια από την εποχή που ήταν το Βυζάντιο κλπ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαστε Έλληνες πότε. Υποδύομαι την Αρίν. Η Αρίν είναι μια γυναίκα αρμένικης καταγωγής. Έχει δει με τα μάτια της να σκοτώνουν όλη την οικογένειά της.